Δεν βλέπω κανένα καλό στον να έχω πολλού άρχοντε. Αφήστε έναν μόνο να είναι ο Αφέντη. Αφήστε έναν μόνο να είναι ο Βασιλιά. Αυτά τα λόγια έβαλε όμοιρο στο στόμα του Οδυσσέα, ενώ ο τελευταίο απευθυνόταν στο λαό. Αν δεν είχε πει τίποτα άλλο πέρα από το Δεν βλέπω κανένα καλό στον να έχω πολλού άρχοντε, θα είχε μιλήσει σωστά. Στο όνομα τη λογική θα έπρεπε να υποστηρίζει ότι η αρχή των πολιών δεν μπορεί να είναι κάτι το καλό, αφού η εξουσία ενό μόνο ανθρώπου, αμέσω μόλι αυτό αποκτήσει τον τίτλο του Άρχοντα, γίνεται καταχρηστική και παράλογη. Αντιθέτω, δηλώνει αυτό που μοιάζει τερατώδε. Αφήστε έναν μόνο να είναι ο Αφέντη, αφήστε έναν μόνο να είναι ο Βασιλιά. Δεν πρέπει να επικρίνουμε τον Οδυσσέα, που πιθανώ εκείνη τη στιγμή ήταν υποχρεωμένο να εξοτομεί αυτά τα λόγια, προκειμένου να καταπνίξει μια ανταρσία του στρατού, διαλέγοντα γι' αυτό το λόγο κατά τη γνώμη μου μια γλώσσα που υπάκουε στην ανάγκη παρά στην αλήθεια. Όμω, υπό το φω τη λογική, είναι μεγάλη δυστυχία να βρίσκεσαι κάτω από τι διαταγέ και το κάλεσμα ενό μόνο Αφέντη, μια και με τίποτα δεν μπορεί να είσαι βέβαιο πω αυτό θα είναι ευγενικό. Αφού πάντα θα εναπόκειται στην εξουσία του να είναι άσπλαχνο οποτεδήποτε το επιθυμήσει. Όσον αφορά δε το ζήτημα του να έχει πολλού αφέντε, σε σύγκριση με το να έχει έναν, ισοδυναμεί με το να είσαι αναλογικά περισσότερε φορέ δυστυχισμένο. Προ το παρόν θέλω απλώ να καταλάβω πώ συμβαίνει σε τόσου πολλού ανθρώπου, σε τόσα πολλά χωριά, σε τόσε πολλέ πόλει, σε τόσα πολλά έθνη, να υποφέρουν κάποιε φορέ κάτω από έναν και μόνο τύρανο, ο οποίο δεν έχει άλλη εξουσία από την εξουσία που του έχουν δώσει ο οποίο είναι σε θέση να του βλάψει μόνο στο βαθμό στον οποίο επιθυμούν να τον υπομείνουν, ο οποίο δεν μπορεί να του κάνει κανένα κακό εκτό αν προτιμήσουν να τον ανεχτούν παρά να τον αντιπαλέψουν. Σίγουρα μια εντυπωσιακή περίπτωση. Ένα χαρακτηριστικό τη αδυναμία του ανθρώπινου είδου είναι ότι συχνά πρέπει να υπακούσουμε στη δύναμη. Πρέπει να κάνουμε παραχωρήσει. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε δυνατότεροι. Είναι τέτοια η φύση μα, ώστε τα κοινά καθήκοντα των ανθρωπίνων σχέσεων καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρο στην πορεία τη ζωή μα. Είναι λογικό να αγαπούμε την αρετή, να εκτιμούμε τι καλέ πράξει, να ευνομονούμε το καλό από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται και συχνά να παρετούμεθα από κάποιε ανέσει μα προκειμένου να αυξήσουμε την τιμή και την υπεροχή κάποιων ανθρώπων που αγαπούμε και που το αξίζουν. Συνεπώ, εάν κάτοικοι μια χώρα έχουν βρει κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, το οποίο έχει επιδείξει σπάνια προνοητικότητα στο να του προστατεύει σε μια επίγουσα περίπτωση, σπάνια τόλμη στο να του υπερασπίσει. Σπάνια φροντίδα για να του κυβερνήσει και εάν από εκείνο το σημείο και πέρα κολλήσουν την κακή συνήθεια να τον υπακούουν και να εξαρτώνται από αυτόν σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον πρικίσουν με συγκεκριμένα προνόμια, φοβούμαι ότι μια τέτοια διαδικασία δεν είναι συνετή, καθώ αν μετακινώντα τον από μια θέση στην οποία έκανε το καλό και προωθώντα τον σε μια άλλη θέση επιβολή, μπορεί να κάνει το κακό. Αλλά ο δύναμη, Τι παραξένο φαινόμενο είναι αυτό, Τι όνομα πρέπει να το δώσουμε, Ποια είναι η φύση αυτή τη δυστυχία. Τι ανηθικότητα είναι αυτή, ή μάλλον τι αθλειότητα, να βλέπει έναν ατέλειωτο αριθμό ανθρώπων όχι απλώ να υπακούει, αλλά να οδηγείται στη δουλειότητα, όχι να κυβερνάτε, αλλά να τυρανιέται. Αν δύο, αν τρει, αν τέσσερι δεν υπερασπίζονται τον εαυτό του από τον έναν, μπορεί να θεωρήσουμε την κατάσταση αυτή εκπληκτική, αλλά παρόλα αυτά κατανοήσιμη. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί κάποιο να δικαιολογηθεί με την υποψία έλλειψη θάρρου. Αλλά εάν 100, εάν χίλιοι υπομένουν τα καπρίτσια ενό μόνο ανθρώπου. Μήπως μάλλον πρέπει να πούμε ότι δεν τους λείπει το θάρρος αλλά η επιθυμία να υψωθούν εναντίον του και ότι μια τέτοια στάση υποδηλώνει αδιαφορία παρά δειλία. Όταν όχι 100, όχι χίλια άνθρωποι, αλλά εκατό 100 επαρχίες, χίλιε πόλεις, ένα εκατομμύριο άνθρωποι, αρνούνται να επιτεθούν εναντίον ενός άνδρα, από τον οποίο η ευγενέστερη μεταχείριση που αναμένουν είναι η επιβολή τους δειλοπαρικίας και σκλαβιά πώς θα το αποκαλέσουμε αυτό. Είναι συνεπώς οι ίδιοι οι κάτοικοι που επιτρέπουν ή μάλλον επιφέρουν την ίδια τους την υποταγή αφού του σταματώντα να υποτάσσονται θα θέσουν τέρμα στη δουλεία του. Ένα λαό σκλαβώνεται μόνο του, κόβει τον ίδιο το λαιμό του, όταν έχοντα επιλέξει ανάμεσα στο να είναι υποτελή και στο να είναι ελεύθερο, εγκαταλείπει τι ελευθερίε και μπαίνει στο ζυγό, συνενώντα την ίδια του τη δυστυχία, ή μάλλον προφανώ καλωσορίζοντά την. Όλοι γνωρίζουν ότι η φωτιά που ξεκινά από ένα μικρό σπινθήρα θα μεγαλώσει και θα γίνει φλόγα όσο βρίσκει ξύλο να κάψει. Όμω χωρί να σβηστεί με νερό, αλλά απλώ μη βρίσκοντα άλλο καύσιμο να τροφοδοτηθεί, Ξοδεύεται μονάχη τη, ξεθυμένη, και δεν είναι πια φλόγα. Παρομοίω, όσο περισσότερο οι τύρανοι διαρπάζουν, τόσο περισσότερο λαχταρούν, αφανίζουν και καταστρέφουν. Όσο περισσότερο κάποιο υποχωρεί απέναντί του και του υπακούει, τόσο περισσότερο αυτοί γίνονται ισχυρότεροι και τρομερότεροι, έτοιμοι να αφανίσουν και να καταστρέψουν. Αλλά αν ούτε ένα πράγμα δεν υποχωρεί απέναντί του, αν χωρί καμία βία, απλώ κανεί δεν υπακούει απογυμνώνονται και εκμυδενίζονται. Ακριβώ όπω όταν η ρίζα δεν παίρνει τροφή, το κλαδί μαραίνεται και πεθαίνει. Για να καρποθούν το καλό που επιθυμούν, οι τολμηροί δεν φοβούνται τον κίνδυνο. Οι έξυπνοι δεν αρνούνται να υποφέρουν τα βάσανα. Είναι οι χαζοί και οι δειλοί που ούτε είναι σε θέση να υπομείνουν στι ταλαιπωρίε, ούτε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του. Η ελευθερία είναι η μοναδική χαρά πάνω στην οποία οι άνθρωποι δεν φαίνεται να επιμένουν. Γιατί στα σίγουρα, αν πράγματι την ήθελαν, θα την είχαν. Αφήνεστε να στερείστε μπροστά στα ίδια σα τα μάτια το καλύτερο μέρο των εσόδων σα. Τα χωράφια σα λαιλατούνται, τα σπίτια σα ληστεύονται, τα οικογενειακά σα κοιμήλια αφαιρούνται. Ζείτε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορείτε να θεωρήσετε ούτε ένα πράγμα δικό σα. Και μάλλον θα θεωρείτε του εαυτού σα τυχερού που δανείζετε την ιδιοκτησία σα, τι οικογένειέ σα και την ίδια σα τη ζωή. Όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η δυστυχία, αυτή η ερήμωση. Πέφτει επάνω σα όχι από ξένου εχθρού, αλλά από τον μοναδικό εχθρό τον οποίο εσεί καθίστατε τόσο δυνατό, για τον οποίο πηγαίνετε με γενναιότητα στον πόλεμο, για το μεγαλείο του οποίου δεν αρνείστε να προσφέρετε στο θάνατο τα ίδια σα τα κορμιά. Εκείνο που έτσι σα καταδυναστεύει, έχει μόνο δύο μάτια, μόνο δύο χέρια, μόνο ένα σώμα. Τίποτα παραπάνω από όσα διαθέτει και ο τελευταίο άνθρωπο ανάμεσα στου αμέτρητου που κατοικού τη πόλη σα. Στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα παραπάνω για να σα καταστρέψει από την εξουσία που εσεί του απονύματε. Πού βρήκε αρκετά μάτια για να σα κατασκοπεύσει, εάν δεν του τα δώσατε οι ίδιοι. Πώ μπορεί να έχει τόσα πολλά χέρια για να σα χτυπά, εάν δεν τα δανείστηκε από εσά. Τα πόδια με τα οποία αποδοπατά τη πόλη σα, πού τα βρήκε, αν δεν είναι τα δικά σα. Πώ έχει οποιαδήποτε εξουσία πάνω σα εκτό μέσα από εσά. Πώ θα τολμούσε να σα επιτεθεί, εάν δεν είχε τη συνεργασία σα. Τι θα μπορούσε να σα κάνει, εάν εσεί ήδη δεν συνεργούσατε με τον κλέφτη που σα ρημάζει, εάν δεν ήσασταν συνένοχοι με τον εγκληματία που σα σκοτώνει, εάν εσείς οι ίδιοι δεν προδίδατε τους εαυτούς σας. Σπέρνετε τα χωράφια σας, ώστε να μπορεί να τα ρημάζει. Φτιάχνετε και επιπλώνετε τα σπίτια σας, ώστε να του δίνετε αγαθά για να πλιατσικολογήσει. Ανατρέφετε τις κόρες σας, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τη λαγνία του. Μεγαλώνετε τα παιδιά σας, προκειμένου να ασκήσει πάνω του το μεγαλύτερο προνόμιο που ξέρει. Να οδηγηθούν στι μάχε του, να πάνε στο σφαγείο, να γίνουν υπηρέτε τη απληστία του και όργανα τη εκδίκησή του, παραδίδετε τα κορμιά σα στη σκληρή εργασία προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιεί τι απολαύσει του και να κυλιέται στι εσχρέ ειδονέ του. Αδυνατίζεται προκειμένου να τον κάνετε τον ισχυρότερο και τον εδοξότερο που θα σα έχει υποέλεγχο. Από όλε αυτέ τι ταπεινώσει, τέτοιε που ούτε τα κτίνη του αγρού θα επέμεναν, μπορείτε να απαλλαγείτε αν το προσπαθήσετε, όχι παίρνοντα τη δράση, αλλά απλώ επιθυμώντα την ελευθερία. Αποφασίστε να μην υπηρετείτε πλέον και αμέσω είστε ελεύθεροι. Δεν σα ζητώ να θέσετε τι χείρε πάνω στον τύρανο για να τον ανατρέψετε, αλλά απλώ να μην τον στηρίζετε πλέον. Τότε θα τον παρατηρήσετε σαν ένα μεγάλο κολοσσό, το οποίο αποσπάστηκε το βάθρο, να πέφτει από το ίδιο του το, το βάρο και να σπάει σε κομμάτια. Αφήστε μα λοιπόν συνεπώ να κατανοήσουμε με τη λογική, αν είναι δυνατόν, πώ συμβαίνει αυτή η επίμονη προθυμία προ υποταγή να έχει τόσο βαθιά ριζώσει σε ένα έθνο, ώστε η ίδια η αγάπη για την ελευθερία να φαίνεται τώρα φύσικη. Προ το παρόν νομίζω ότι δεν σφάλω αν δηλώσω πω εκεί στι ψυχέ μα υπάρχει κάποιο αυτόχθονο πόρο τη λογική, ο οποίο αν καλλιεργηθεί με καλέ συμβουλέ και άσκηση, θα φτιάξει λουλούδια τη αρετή, αλλά ο οποίο από την άλλη, αν είναι ανίκανο να αντισταθεί στην ανηθικότητα από τον περιβάλλει, θα πνιγεί και θα μαραθεί. Όμω σίγουρα, αν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον κόσμο ξεκάθαρο και προφανέ, απέναντι στο οποίο κανεί δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του, είναι το γεγονό πω η φύση, χειροποίητα από τον Θεό και κυβερνούμενη από του ανθρώπου, Μα έριξε όλου στο ίδιο καλούπι, προκειμένου να βλέπουμε ένα τον άλλον ω συντρόφου ή μάλλον ω αδελφού. Εάν στο μοίρασμα των δώρων τη υφή ευνόησε μερικού περισσότερο από κάποιου άλλου, όσον αφορά το κορμί ή το πνεύμα, παρόλα αυτά δεν σχεδίασε να μα βάλει σε αυτόν τον κόσμο σαν να ήταν ένα πεδίο μάχη, και δεν πρίκησε τον δυνατότερο ή τον εξυπνότερο, ώστε αυτοί να δρουν σαν ένοπλοι ληστέ στο δάσο και να επιτίθενται στον πιο αδύναμο. Κάποιο πρέπει μάλλον να συμπεράνει ότι μοιράζοντα μεγαλύτερα μερίδια στον έναν και μικρότερα στον άλλον. Η φύση σκόπευε να δώσει μια ευκαιρία να εκδηλωθεί αδελφική αγάπη κάποιο από, ε, από εμά που έχουμε τη δύναμη να βοηθάμε του άλλου που τη χρειάζονται. Αφού αποκάλυψε με κάθε δυνατό τρόπο την πρόθεσή τη, όχι τόσο να μα ενώσει όσο να μα καταστήσει ένα οργανικό όλο, δεν μπορεί να υπάρχει περαιτέρω αμφιβολία ότι είμαστε όλοι εκφίσω ελεύθεροι, καθώ είμαστε όλοι σύντροφοι. Συνεπώ δεν πρέπει κανένα να σκεφτεί ότι η φύση προώρησε μερικού από εμά για δούλου, αφού στην πραγματικότητα μα δημιούργησε όλου τρόπο. Άρα είναι άγονη η συζήτηση κατά πόσο η ελευθερία είναι φυσική ή όχι, αφού κανεί δεν μπορεί να μείνει σκλάβο χωρί να έχει κάποιο πρόβλημα. Και σε έναν κόσμο που κυβερνάει η φύση, η οποία είναι λογική, δεν υπάρχει τίποτα τόσο ενάντια σε αυτήν όσο η αδικία. Αφού η ελευθερία είναι η φυσική μα κατάσταση, όχι μόνο την κατέχουμε, αλλά θα πρέπει και να την υπερασπιστούμε. Τώρα, εάν παρελπίδα κάποιοι θέσουν υποαμφισβήτηση αυτό το συμπέρασμα και είναι τόσο διεφθαρμένοι ώστε να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα και τι έφητε τάσει του πρέπει να του κάνω την τιμή, η οποία στην κυριολεξία είναι δική του, και να του θέσω το σιπίν σαν άγρια κτίνη στον άμβονα, ώστε να ρίξω φω στη φύση και στην κατάστασή του. Και τώρα, αφού όλα τα όντα, επειδή αισθάνονται, υποφέρουν από δυστυχία κάτω από την υποταγή και λαχταρούν την ελευθερία, αφού τα ίδια τα ζώα, αν και έχουν φτιαχτεί για να υπηρετούν τον άνθρωπο, δεν μπορούν να συνηθίσουν τον έλεγχο χωρί να διαμαρτύρονται, ποια διαβολική αλλαγή απομάκρυνε τόσο τον άνθρωπο από τη φύση, ώστε αυτό, το μόνο πλάσμα που πραγματικά γεννήθηκε για να είναι ελεύθερο, δεν έχει τη μνήμη τη αρχική του κατάσταση και την επιθυμία να επιστρέψει σε αυτήν. Υπάρχουν τρία είδη τυράννων. Κάποιοι αντλούν την υπερήφανη θέση του μέσω τη εκλογής του από το λαό, άλλοι με τη δύναμη των όπλων, άλλοι μέσω τη κληρονομιά. Εκείνο που έχει πάρει το χρήσιμο από το λαό όμω, οφείλει να είναι, έτσι νομίζω, πιο ανεκτικό. Και έτσι θα είναι, πιστεύω, εκτό ίσω από την περίπτωση που αμέσω μόλι δει τον εαυτό του πιο ψηλά από του άλλου, κολακευμένο από εκείνη την ιδιότητα που θα την αποκαλέσουμε μεγαλείο, σχεδιάζει να μην εγκαταλείψει ποτέ αυτή τη θέση. Ένα τέτοιο άνθρωπο συνήθω υπολογίζει να περάσει στα παιδιά του την αρχή που ο λαό του έχει απονείμει. Γιατί αν και τα μέσα για να αποκτηθεί εξουσία διαφέρουν, η μέθοδο διακυβέρνηση πρακτικά είναι η ίδια. Εκείνοι που έχουν εκλεγεί συμπεριφέρονται σαν ευνοχιστέ. Εκείνοι που είναι κατακτητέ κάνουν το λαό λεία του, Εκείνοι που είναι κληρονόμοι σχεδιάζουν να συμπεριφερθούν σαν οι άνθρωποι να ήταν οι φυσικοί του σκλάβοι. Αλλά σίγουρα όλοι οι άνθρωποι, όσοι τουλάχιστον παραμένουν άνθρωποι, πριν αφαιθούν να σκλαβωθούν, είτε πρέπει να εξαναγκαστούν με τη βία, είτε να εξαπατηθούν. Να κατακτηθούν από στρατού ξένου, όπω η και η Αθήνα από τι δυνάμει του Αλεξάνδρου, ή από πολιτικέ διαμάχε, όπω συνέβη σε μια πρώιμη περίοδο, που ο έλεγχο των Αθηνών είχε περάσει στα χέρια του πισίστρατου. Όταν οι άνθρωποι χάνουν την ελευθερία του μέσω τη απάτη, δεν προδίδονται τόσο συχνά από του άλλου, όσο παρασύρονται από του ίδιου του εαυτού του. Είναι απίστευτο το πώ, μόλι ο άνθρωπο γίνει υπήκοο, ταχαίω ξεχνά τόσο ολοκληρωτικά την προηγούμενη ελευθερία του, ώστε πολύ δύσκολα ξεσηκώνεται για να την ξαναποκτήσει, υπακώντα τόσο εύκολα και με τόση προθυμία στα λεγόμενα του ενό ηγέτη, και έτσι παρατηρούμε μια κατάσταση όπου αυτό ο άνθρωπο δεν έχει χάσει τόσο την ελευθερία του, όσο έχει κερδίσει τη σκλαβιά του. Αληθεύει ότι στην αρχή οι άνθρωποι υποτάσσονται κάτω από τον εξαναγκασμό και τη βία, αλλά εκείνοι που έρχονται μετά από αυτού υπακούν χωρί τύψει και κάνουν πρόθυμα ό,τι και οι προκάτοχοί του, επειδή πρέπει να το κάνουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι που γεννιούνται κάτω από το ζυγό και κατόπιν ανατρέφονται και μεγαλώνουν στη σκλαβιά είναι ικανοποιημένοι, χωρί κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, να ζουν στη γηγενή του κατάσταση, χωρί να γνωρίζουν οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ή δικαίωμα και θεωρώντα περίπου φυσιολογική την κατάσταση στην οποία έχουν γεννηθεί. Είναι αρκετά φανερό πω η ισχυρή επίδραση τη συνήθεια δεν είναι πιο υποχρεωτική από όσο αυτό, δηλαδή την εξοικείωση με την υποταγή. Έχει υποθεί ότι ο Μηθριδάτη εκπαιδεύτηκε στο να πίνει δηλητήριο. Σαν και αυτόν, μαθαίνουμε να καταπίνουμε και να μην βρίσκουμε πικρό το δηλητήριο τη δουλεία. Σίγουρα όχι επειδή πιστεύω ότι ο τόπο ή η περιοχή έχει κάποια σχέση με αυτά, αφού σε οποιοδήποτε μέρο και σε οποιαδήποτε κλίμα ή υποταγή είναι πικρή και η ελευθερία ευχαρίστηση. Αλλά απλώ γιατί έχω τη γνώμη ότι κάποιο πρέπει να λυπάται εκείνου οι οποίοι μόλι γεννηθούν έχουν το ζυγό πάνω από το λαιμό του. Πρέπει να του απαλλάξουμε και να του χωρίσουμε, αφού ούτε καν έχουν δει τη σκιά τη ελευθερία. Και αφού μάλλον δεν τη γνωρίζουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν το κακό που υποφέρουν μέσα στη σκλαβιά του. Κανεί δεν μαραζώνει για κάτι που δεν ξέρει. Η λαχτάρα έρχεται μόνο μετά την απόλαυση και συνιστά εν μέσω τη εμπειρία τη θλίψη την ανάμνηση τη περασμένη χαρά. Είναι πράγματι στη φύση του ανθρώπου να είναι ελεύθερο και να επιθυμεί κάτι τέτοιο, Όμω ο χαρακτήρα του είναι τέτοιο που ενστικτοδό ακολουθεί τι τάσει που η εκπαίδευσή του του έχει δώσει. Συνεπώ το έθιμο γίνεται η πρώτη αιτία για την εθελοδουλεία. Οι άνθρωποι είναι σαν τα όμορφα άλογα κούρσα, που ενώ στην αρχή δαγκώνουν το χαλινό, αργότερα του αρέσει και δεν δέχονται τη σέλα, αν και λίγο μετά μαθαίνουν να χαίρονται όταν του βάζουν τα χάμουρα και καμαρώνουν υπερήφανα κάτω από τα στολίδια του. Παρομοίω οι άνθρωποι που μεγαλώνουν συνηθίζοντα την ιδέα ότι ανέκαθεν ήταν υποταγμένοι και οι πατεράδε του ζούσαν με τον ίδιο τρόπο. Θα πιστέψουν ότι είναι υποχρεωμένοι να υποφέρουν αυτό το κακό και θα πείσουν του εαυτού του μέσω παραδειγμάτων και τη μίμηση των άλλων, δίνοντα κύρο τελικώ σε που του διατάζουν μέσω ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων βασισμένοι στην ιδέα ότι έτσι συνέβαινε πάντα. Υπάρχουν πάντα κάποιοι, περισσότερο πρικισμένοι από άλλου, που αισθάνονται το βάρο του ζυγού και δεν μπορούν να κρατηθούν και να μην προσπαθήσουν να τον αποτινάξουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ποτέ δεν δαμάζονται κάτω από το ζυγό και οι οποίοι πάντοτε, όπω ο Οδυσσέα σε γη και θάλασσα, αναζητούν σταθερά τον καπνό τη καμινάδα του δεν μπορούν να εμποδίσουν του εαυτού του από το να ψάχνουν για τα φυσικά του προνόμια και από το να θυμούνται του προγόνου και τι πρώτερε συνήθειέ του. Αυτοί είναι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι οι οποίοι έχοντα καθαρό μυαλό και πνεύμα που βλέπουν μακριά, δεν ικανοποιούνται όπω οι κτηνόδει μάζα να βλέπουν μόνο ό,τι βρίσκεται μπροστά στα πόδια του, αλλά μάλλον κοιτούν γύρω του, πίσω και πριν, και ακόμη φαίνουν στη μνήμη του πράγματα του παρελθόντο προκειμένου να κρίνουν εκείνα του μέλλοντο και συγκρίνουν και τα δύο με την τωρινή του κατάσταση. Είναι αυτοί που έχοντα από τη φύση καλά μυαλά, τα εκπαίδευσαν περαιτέρω μέσω τη μελέτη και τη μάθηση. Ακόμη και αν η ελευθερία είχε εντελώ χαθεί από τη γη, τέτοιοι άνθρωποι θα την εφεύρισκαν. Γι' αυτού η, η σκλαβιά δεν έχει χάρε, αδιάφορο πόσο καλά μεταμφιέζεται. Ο μεγάλο Σουλτάνο γνώριζε καλά ότι τα βιβλία και οι διδαχή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, δίνουν στου ανθρώπου την αίσθηση να κατανοούν την ίδια του τη φύση και να συχαίνονται την τυραννία. Ο ουσιαστικό λόγο που οι άνθρωποι δέχονται διαταγέ με προθυμία είναι ότι γεννιούνται δουλοπάρικοι και σαν τέτοιοι ανατρέφονται. Από αυτήν την αιτία προκύπτει ένα ακόμη αποτέλεσμα, το ότι οι άνθρωποι εύκολα δηλιάζουν και υποτάσσονται στου τυράννου. Θα πρέπει να είναι εμφανέ ότι αμέσω μόλι χαθεί η ελευθερία, χάνεται και η γενναιότητα. Ανάμεσα στου ελεύθερου ανθρώπου υπάρχει άμυλα στο ποιο θα κάνει περισσότερα για το κοινό καλό, περιμένοντα να μοιραστούν όλοι μαζί τη δυστυχία τη ήττα ή τα ωφέλη τη νίκη. Όταν έφεραν στον κύριο τα νέα ότι ο λαό των Σαρδέων είχε εξεγερθεί, του ήταν εύκολο να του επιβληθεί με τη βία. Αλλά αφού δεν ήθελε ήταν να καταστρέψει μια τόσο όμορφη πόλη ήταν να διατηρεί εκεί στρατό για να την αστυνομεύει, σκέφτηκε ένα συνήθιστο μέτρο για να την υποτάξει. Εγκατέστησε πορνεία, ταβέρνε και δημόσιου αγώνε, και εξέδωσε διακήρυξη σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοι θα μπορούσαν να τα απολαύσουν. Βρήκε αυτόν τον τύπο φρούρηση τόσο αποτελεσματικό, ώστε ποτέ πια δεν τράβηξε το ψήφο εναντίον των λιδών. Αυτοί οι άθλλοι άνθρωποι ευχαριστούνταν να ανακαλύπτουν όλο τον είδον τα παιχνίδια, έτσι ώστε οι Λατίνοι πήραν από αυτού τη λέξη παιχνίδι, και ό,τι αποκαλούμε απασχόληση για να περνάει η ώρα. Λένε δηλαδή σαν να έλεγαν λιδί. Δεν έχουν όλοι τύραν εκδηλώσει τόσο ξεκάθαρα την πρόθεσή του να μαρθακεύσουν τα θύματά του, αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που ο προαναφερθή δεσπότη διακήρυξε δημοσίω και έβαλε στην πράξη, οι περισσότεροι από του άλλου έχουν προωθήσει μυστικά ω στόχο του. Είναι στην πραγματικότητα στη φύση του πληθυσμού, το οποίο η πυκνότητα είναι μεγαλύτερη στι πόλει, να αντιμετωπίζει με καχυποψία εκείνον που ενδιαφέρεται για την ευημερία του και να είναι εύπιστο απέναντι σε αυτόν που τον κοροϊδεύει. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει οποιοδήποτε πουλί που πιάνεται εύκολα στον κράχτη ή οποιοδήποτε ψάρι που τσιμπάει πιο γρήγορα στο δολωμένο σκουλίκι από ότι όλοι αυτοί οι δυστυχεί χαζοί που έξυπνα ξεγελιούνται στη δουλειά από το πέρασμα του παραμικρού πούπουλου, για να το πούμε έτσι μπροστά από το στόμα τους. Πραγματικά είναι εκπληκτικό που αφήνονται να πιαστούν τόσο γρήγορα στο παραμικρό γαργάλιμα της φαντασίας τους. Πεχνίδια, φάρσε, θεάματα, μονομάχη, παράξενα ζώα, μετάλια, εικόνε και άλλα τέτοια ναρκωτικά, Αυτά ήταν τα δολώματα για να σκλαβωθούν οι λαοί τη αρχαιότητα, το τίμημα τη ελευθερία του, τα εργαλεία τη τυραννία. Με αυτέ τι πρακτικέ και του πειρασμού οι αρχαίοι δικτάτορε αποκοίμιζαν με τέτοια επιτυχία του επικόου του κάτω από το ζυγό, ώστε οι αποβλακωμένοι λαοί, συνηθισμένοι να λάμπουν μπροστά στα μάτια του τα παιχνίδια και οι μάταιε ειδονέ, μάθαιναν στη δουλοπρέπεια σαν κάτι φυσικό, αλλά όχι τόσο αξιόπιστα όσο τα μικρά παιδιά που μαθαίνουν να διαβάζουν κοιτώντα λαμπερά εικονογραφημένα βιβλία. Οι Ρωμαίοι τύρανε ανακάλυψαν μια ακόμη λεπτότητα, συχνά προμήθευαν τους δημοτικούς συμβούλους τσιμπούσια με φαγητό για να καλοπιάσουν τον λαοτζίκο, πάντοτε έτοιμο να παρασυρθεί στην ειδονή του φαγητού από οτιδήποτε άλλο. Οι πιο έξυπνοι και με τη μεγαλύτερη αντίληψη ανάμεσά του δεν θα εγκατέλειπαν την κούπα με τη σούπα για να επαναφέρουν τη δημοκρατία του Πλάτωνα. Οι τύρανοι θα μοιράσουν με γενναιοδορία 8 γαλόνια στάρι, ένα γαλόνι κρασί και ένα συστέρσιο, και τότε όλοι θα φωνάζουν χωρί ντροπή, ζει το Δεν αντιλαμβάνονται απλώ ένα μερίδιο από τη δική και ότι ο κυρίαρχός τους δεν θα μπορούσε να τους δώσει αυτό που πήραν, χωρί προηγουμένως να το έχει πάρει από τους ίδιους. Κάποια μέρα μπορεί ένας άνθρωπος να παρουσιαστεί με ένα συστέρηση και να φάει τους σκασμούς σε μια δημόσια γιορτή, γυμνώντας τον Τιβέριο και τον Έρωνα για την ανώτερη γενοδορία τους, οι οποίοι την επαύριο θα τον υποχρεώσουν να εγκαταλείψει την περιουσία τους στη φιλαργυρία τους, τα παιδιά του στη λαγνία τους, το ίδιο του το αίμα στη σκληρότητα αυτών των μεγαλοπρεπών αυτοκρατόρων, χωρίς να βάλει μεγαλύτερη αντίσταση από τη μια πέτρα ή το κούτσυρο ενό δέντρου. Πάντα έτσι συμπεριφερόταν ο όχλο, έτοιμο με λαχτάρα να δεχτεί δώρα που δεν μπορούν να γίνουν εντύμω αποδεκτά και άσωτα ανέστητο στον εξευτελισμό και στι προσβολέ που δεν γίνονται εντύμω ανεκτέ. Στην εποχή μα δεν συναντώ κάποιον που ακούγοντα κάποια αναφορά στον έρωνα δεν ανατριχιάζει στο άκουσμα και μόνο του ονόματο αυτού του αποκριστικού τέρατο, το αυτού του αειδιαστικού και αχρίου λοιμού. Όμω όταν πέθανε, όταν αυτό το εμπριστικό, δολοφονικό, κτίνο πέθανε τόσο ποταπά όσο είχε ζήσει, ο ευγενή ρωμαϊκό λαό θυμούμενος τα παιχνίδια και τι γιορτέ του, λυπήθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να φορέσει πένθος για αυτόν. Έτσι έγραψε ο Κορνίλιο Στάκητος, ένας ικανός και σοβαρός ιστορικός και ένας από τους πλέον αξιόπιστους. Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί παράξενο, αναλογιζόμενοι τι είχε κάνει ο ίδιο αυτός λαό στο θάνατο του Ιουλίου Κέσσαρα, ο οποίος είχε καταργήσει τους νόμους και την ελευθερία του και του οποίου ο χαρακτήρας, έτσι νομίζω, δεν είχε τίποτα που να αξίζει, αφού η υψηλή του ελευθεροφροσύνη, η οποία τόσο είχε υμνηθεί, ήταν πιο ολέθριο από όσο του σκληρότερου τυράννου που έχει υπάρξει ποτέ. Αφού στην πραγματικότητα ήταν αυτή η δηλητηριώτη γλυκίτητα που ελάφρυνε τη δουλεία του ρωμαϊκού λαού. Μετά το θάνατό του, αυτοί οι άνθρωποι διατηρώντα ακόμα στου φουρανίσκου του τη γεύση των συμποσίων και στα μυαλά τη μνήμη τη γενναιοδορία του, συναγωνίζονταν για το ποιο θα του αποδώσει τιμέ. Σήμερα υπάρχουν μερικοί που δεν συμπεριφέρονται διαφορετικά. Ποτέ δεν αναλαμβάνουν μια άδικη πολιτική, ακόμη και ελάχιστη σημασία, χωρί να την προλογίσουν με κάποια όμορφα λόγια όσον αφορά τη δημόσια ευημερία και το κοινό καλό. Οι πρώτοι βασιλεί τη Αιγύπτου σπανίω εμφανίζονταν χωρί να κουβαλούν μια γάτα, κάποιε φορέ ένα κλαδί ή με ένα αναμένο δαυλό, μακαρεμένοι με αυτά τα αντικείμενα και παρελάβνοντα σαν μάγοι. Κάνοντα κάτι τέτοιο, εμπνέουν στου υπηκόου του ευλάβεια και θαυμασμό, ενώ αντιθέτω σε ανθρώπου που δεν είναι ούτε τόσο χαζοί ούτε τόσο δουλικοί, απλώ θα προκαλούσαν, έτσι νομίζω, ευθυμία και γέλιο. Όταν ο Βεσπασιανό γύριζε από την Ασυρία για να αναλάβει την αυτοκρατορία, περνώντα από την Αλεξάνδρεια στο δρόμο του προ τη Ρώμη, έκανε θαύματα. Έκανε του κουτσού να περπατούν, επανέφερε το φω στου τυφλού και άλλα πολλά υπέροχα πράγματα που, σκεφτόμενο κανεί πόσο εύπιστοι και ανίκανοι είναι οι άνθρωποι ώστε να κάνουν διακρίσει, διαπιστώνει κατά τη γνώμη μου πω είναι πιο τυφλοί από εκείνου που θεράπευσε. Οι ίδιοι οι τύρανοι θαυμάζουν του ανθρώπου που μπορούν να αντέξουν το διωγμό ενό μόνο ανθρώπου. Επιμένουν να χρησιμοποιούν τη θρησκεία για τη δική του προστασία και όπου είναι δυνατόν δανείζονται σκόρπια κομμάτια θεότητα για να υποστηρίξουν τι διαβολικέ μεθόδου του. Πάντα συνέβαινε και οι τύρανοι, προκειμένου να δυναμώσουν την εξουσία του, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκπαιδεύσουν τον λαό του όχι μόνο στην υπακοή και τη δουλειότητα απέναντί του, αλλά επίση και στη λατρεία. Συνεπώ, όλα όσα είπα μέχρι τώρα αφορούν τα μέσα με τα οποία μια πιο εθελούσα υποταγή έχει υπάρξει ω προ του δικτάτορε στη σχέση του με τι κατώτερε και τι κοινέ τάξει. Αυτό που νομίζει ότι ο Πέλεκη, η Φρουρά, οι Περιπολίε χρησιμεύουν για την υπεράσπιση και την προστασία των τυράννων έχει κατά τη γνώμη μου λάθο. Μου φαίνεται ότι αυτά χρησιμοποιούνται πιο πολύ για τι τελετέ και για την επίδειξη δύναμη, παρά συνιστούν οποιοδήποτε πραγματικό στήριγμα. Ένα τέτοιο συνδυασμό προκάλεσε την αύξηση των γερουσιαστών υπό τον Κέσσαρα, τον σχηματισμό νέων στρατευμάτων, τη δημιουργία αξιωμάτων. Στην πραγματικότητα, όχι, εάν ερμηνευτεί σωστά για να μεταρρυθμιστεί η δικαιοσύνη, αλλά για να υπάρξουν νέοι υποστηρικτέ του δεσποτισμού. Οποτεδήποτε ένα κυρίαρχο αυτόν αγορεύεται σε δικτάτορα. Όλα τα κατακάθια τη χώρα, δεν εννοώ το τσούρμο των μικροκλεφτών και των μικροκακοποιών με τα κομμένα αυτιά, οι οποίοι σε μια δημοκρατία δεν παίζουν ρόλο ούτε στο καλό ούτε στο κακό, αλλά όλοι εκείνοι που είναι διεφθαρμένοι από τη μεγάλη φιλοδοξία ή από την αχαλήνοτη φιλαργυρία, όλοι αυτοί μαζεύονται γύρω του και τον υποστηρίζουν προκειμένου να πάρουν μερίδιο από τα λάφυρα και να γίνουν μικροαρχηγοί κάτω από τον μεγάλο τύρανο. Αλλά αυτό ο συρφετό, εγκατελειμμένο από Θεού και ανθρώπου, μπορεί να οδηγηθεί να διαπράξει το κακό αν το επιτραπεί κάτι τέτοιο, όχι ενάντια σε αυτόν που τον εκμεταλλεύεται, αλλά ενάντια σε εκείνου που σαν και τον ίδιο είναι υποταγμένοι αλλά και αβοήθητοι. Παρ' όλα αυτά, παρατηρώντα εκείνου του ανθρώπου οι οποίοι με οδύνη υπηρετούν τον τύρανο προκειμένου να κερδίσουν κάτι από την τυραννία του και από την υποταγή του πληθυσμού, συχνά ξεπερνώ με κατάπληξη τη μοχθηρία του και κάποιε φορέ αντιμετωπίζω με συμπόνια την αφροσύνη του. Γιατί με όλη την ειλικρίνεια, μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά αφροσύνη το να πλησιάζει ένα τύρανο παρετούμενο και άλλο από την ελευθερία σου και για να το πούμε έτσι αγκαλιάζοντας και με τα δυο χέρια τη δουλεία σου. Α αφήσουν για λίγο στην άκρη τη φιλοδοξία του αυτοί οι άνθρωποι, ή α ξεχάσουν προ στιγμή τη, τη φιλαργυρία του και α δουν τι είναι στην πραγματικότητα. Τότε θα αντιληφθούν ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι των πόλεων, οι αγρότε στου οποίου ποδοπατούν και μεταχειρίζονται χειρότερα από κατάδικου σκλάβου, θα αντιληφθούν, λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρά την κακομεταχείρισή του, σε σύγκριση με του μπορούν να βρίσκονται σε καλύτερη θέση και να είναι σχεδόν ελεύθεροι. Οι καλλιεργητέ τη γη και ο τεχνίτη, αδιάφορο το πόσο σκλαβωμένοι είναι, εκπληρώνουν τι υποχρεώσει του όταν κάνουν αυτό που του έχουν πει να κάνουν. Αλλά ο δικτάτορα έχει γύρω του ανθρώπου που επιδιώκουν και παρακαλούν για την ευνοιά του και κάνουν πολύ περισσότερα από όσα του λέει. Τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει μόνο να υπακούν σε διαταγέ, πρέπει να προλαμβάνουν τι λαχτάρε του. Για να τον ικανοποιήσουν, πρέπει να προβλέπουν τι επιθυμίε του. Πρέπει να εξαντλούνται, να βασανίζονται, να σκοτώνονται στη δουλειά για τα συμφέροντά του. Να αποδέχονται την ευχαρίστησή του σαν τη δική του, και να παραμελούν τις προτιμήσεις του για τις δικές του, διαστρέφοντας το χαρακτήρα του και διαφθείροντας τη φύση του. Πρέπει να προσέχουν τα λόγια του, το κυμάτισμα της φωνής του, τις χειρονομίες του και το βλέμμα του. Πρέπει να έχουν μάτια πόδια χέρια που να βρίσκονται σε επιφυλακή, προκειμένου να ανταποκριθούν στις επιθυμίες του ή να προβλέψουν τις σκέψεις του. Πρέπει να προσέχουν τα λόγια του, το κυμάτισμα της φωνής του, τις χειρονομίες του και το βλέμμα του. Πρέπει να έχουν μάτια, πόδια, χέρια που να βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να ανταποκριθούν στι επιθυμίε του ή να προβλέψουν τι σκέψει του. Μπορεί αυτό να αποκληθεί ευτυχισμένη ζωή. Μπορεί να αποκληθεί έστω ζωή. Υπάρχει τίποτα πιο αφόρητο από αυτή την κατάσταση, δεν θα πω για έναν άνθρωπο με ψυχή, ούτε καν για έναν άνθρωπο υψηλή καταγωγή, αλλά απλώ για έναν άνθρωπο με την κοινή λογική, ή για να πάμε λίγο παραπέρα, για οποιονδήποτε έχει τη μορφή του ανθρώπου. Ποια κατάσταση είναι πιο άθλια από το να ζει έτσι, χωρί να είναι τίποτα δικό σου. Παίρνοντα από κάποιον άλλον τα μέσα για να συντηρηθεί, παίρνοντα τη δύναμη κάποιου άλλου για να δράσει, το κορμί του, την ίδια του τη ζωή. Οι άνθρωποι αποδέχονται ακόμη τη δουλειότητα, προκειμένου να αποκτήσουν πλούτη, και ξεχνούν ότι είναι αυτοί οι ίδιοι που δίνουν στον κυρίαρχο την εξουσία να παίρνει τα πάντα από όλου, μη αφήνοντα κάτι που θα μπορούσε οποιοδήποτε να πιστοποιήσει ότι ανήκει σε κάποιον. Αντιλαμβάνονται πω τίποτα δεν κάνει του ανθρώπου τόσο υπάκου απέναντι στη σκληρότητα του τυρανού, όσο η περιουσία. Πω η κατοχή του πλούτου είναι το χειρότερο έγκλημα εναντίον του, τιμωρούμενο ακόμη και με θάνατο. Πω δεν αγαπάει τίποτα τόσο πολύ όσο το χρήμα και καταστρέφει μόνο του πλούσιου, οι οποίοι στέκονται μπροστά του όπω μπροστά στο χασάπι, προσφερόμενοι τόσο φουσκωμένοι και παραγεμισμένοι, ώστε να του πέφτουν τα σάλια. Αυτέ οι προτιμήσει δεν πρέπει να φέρνουν στη θύμη τόσο εκείνου που κέρδισαν μεγάλο πλούτο από του τυράννου, όσο εκείνου που, αφού για λίγο καιρό μάζεψαν πλούτη, έχασαν από αυτόν και την περιουσία του και τη ζωή του. Πρέπει να σκεφτούμε όχι πόσοι άλλοι κέρδισαν μια περιουσία, αλλά μάλλον πόσο λίγοι την κράτησαν. Ποιο υπήρξε ποτέ πιο εύκολα χειραγωγήσιμο, πιο αφελή ή για να μιλήσουμε πιο ειλικρινά, πιο κορόιδα από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Ποιο τυλίχθηκε περισσότερο από τη γυναίκα του από ότι αυτό από τη Μεσαλίνα, την οποία τελικώ παρέδωσε στα χέρια του Δήμιου. Η ηλικιότητα ενό τυράννου πάντοτε τον καθιστά ανίκανο για φιλάνθρωπε πράξει. Αλλά με κάποιο περίεργο τρόπο, μέσω τη σκληρότητα ακόμη και προ εκείνου που είναι οι στενότεροι συνεργάτε του, φαίνεται να δηλώνει πόση λίγη νοημοσύνη μπορεί να διαθέτει. Η πραγματικότητα είναι ότι ο τύρανο ποτέ δεν αγαπιέται πραγματικά, ούτε αγαπά. Η φιλία είναι μια ιερή λέξη, ένα άγιο πράγμα. Ποτέ δεν αναπτύσσεται παρά μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό. Ακμάζει όχι τόσο από την καλοσύνη, αλλά από την ειλικρίνεια. Αυτό που κάνει έναν φίλο σίγουρο για έναν άλλον είναι η γνώση τη ακαιρεότητά του. Ω εγγυήσει έχει την υπέροχη φύση του φίλου του, την τιμή και τη σταθερότητά του. Δεν μπορεί να υπάρχει φιλία όπου υπάρχει σκληρότητα, απιστία, αδικία. Και σε μέρη όπου μαζεύονται οι μοχθηροί μπορεί να υπάρχει μόνο συνομωσία, όχι συντροφικότητα. Αυτοί δεν νιώθουν μεταξύ του αγάπη. Μόνο ο φόβο του κρατάει ενωμένου. Δεν είναι φίλοι. Είναι απλώ συνένοχοι. Αν όχι αδύνατο, είναι μάλλον δύσκολο να κάνει πραγματικό φίλο ένα τύρανο. Ανυψωμένο πάνω από άλλου και χωρί συντρόφου, βρίσκεσαι ο ίδιο πέρα από τα όρια τη φιλία, η οποία στην πραγματικότητα συντηρείται από την ισότητα και που για να προχωρήσει χωρί να χωλένει χρειάζεται δύο ίσια πόδια. Να γιατί υπάρχει τιμή ανάμεσα στου κλέφτε ή τουλάχιστον έτσι λέγεται στο μοίρασμα τη Λία. Είναι η σάξη και σύντροφη. Εάν δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ του, τουλάχιστον υπάρχει σεβασμό και δεν προσπαθούν να μειώσουν τη δύναμή του καυγαδίζοντα. Αλλά οι ευνοούμενοι ενό τυράννου ποτέ δεν μπορούν να αισθανθούν απολύτω ασφαλεί και αυτό συμβαίνει γιατί αυτό έχει μάθει από εκείνου ότι είναι πανίσχυρο και δεν περιορίζεται από οποιονδήποτε νόμο ή υποχρέωση. Πέραν τούτου, ακόμη και αν δεχτούμε ότι οι ευνοούμενοι μπορεί μερικέ φορέ να διαφεύγουν από τα χέρια αυτού που υπηρετούν, ποτέ δεν είναι ασφαλεί από τον δεσπότη που τον διαδέχεται. Εάν είναι καλό. Πρέπει να αποδώσουν λογαριασμό για το παρελθόν του και να αναγνωρίσουν ότι επιτέλου υπάρχει δικαιοσύνη. Εάν είναι κακό και μοιάζει με τον προηγούμενο αφέντη του, σίγουρα θα έχει δικού του ευνοούμενου, οι οποίοι συνήθω δεν ικανοποιούνται απλώ να καταλάβουν με τη σειρά του τι θέσει των προκατόχων του, αλλά πιο συχνά απαιτούν τον πλούτο και τι ζωέ του. Μπορεί τότε να βρεθεί κάποιο που κάτω από επικίνδυνε συνθήκε και με τόσο μικρή ασφάλεια να φιλοδοξεί ακόμη να πάρει μια τόσο κακότυχη θέση και να υπηρετήσει παρά αυτού του κινδύνου έναν τόσο επικίνδυνο αφέντη. Καλέ θέ, τι μαρτύρια, τι βάσα να περικρίνουν όλα τούτα. Να σε μέρα νύχτα σχεδιάζοντα πώ θα ευχαριστήσει ένα άτομο, και όμω να το φοβάσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Να είσαι πάντα έτοιμο με τα αυτιά ανοιχτά, διαιρετόμενο από πού θα έρθει το χτύπημα. Να ερευνά για συνωμοσίε, να παραφυλά για παγίδε, να προσπαθεί να διαβάσει τα πρόσωπα των φίλων σημάδια προδοσία. Να χαμογελά του πάντε, αλλά και να φοβάσαι θανάσιμα του πάντε. Να μην εμπιστεύεσαι κανέναν, είτε σε ένα ανοιχτό είτε σε αξιόπιστο φίλο. Να δείχνει πάντοτε μια χαρούμενη έκφραση παρά τη φοβισμένη σου καρδιά. ανίκαζο να είσαι χαρούμενο, αλλά και να μην τολμά να είσαι λυπημένο. Όσο για μένα, στα αλήθεια πιστεύω ότι έχω δίκιο, αφού δεν υπάρχει τίποτα πιο αντίθετο σε ένα μεγάλο Θεό από όσο η τυραννία. Πιστεύω ότι αυτό διατηρεί, σε ένα ξεχωριστό σημείο στην κόλαση, κάποια ιδιαίτερη τιμωρία για του τυράνου και του συνενόχου του. Αποσπάσματα από το επίμετρο που έγραψε για την πραγματεία περιεθελουδουλεία ο Πιέρ Κλάστρ. Η δική του επίθεση εκδηλώνεται εκ των υστέρων. Θέτει ένα ερώτημα παντελώ ελεύθερο, αφού είναι απολύτω απελευθερωμένο από κάθε εδαφικότητα, κοινωνική ή πολιτική, και είναι τέτοιο γιατί είναι διεστορικό, κάτι που είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε. Πώ είναι δυνατόν, διαρωτά το Λαμποϊσί, η πλειοψηφία να επακούει σε έναν μόνο και όχι μόνο να κατανοησουμε πω ειναι δυνατον διαρωτα το λαμποιση η πλειοψηφια να αλλά και να τον υπηρετεί, όχι μόνο να τον υπηρετεί, αλλά και να θέλει να τον υπηρετεί, η φύση και η θέση ενό τέτοιου ερωτήματο αποκλείει η έφνη στην πιθανή αναγωγή του στιμίε στην άλλη συγκεκριμένη ιστορική συνθήκη. Η ίδια πιθανότητα διατύπωση μια ερώτηση τόσο ανατρεπτική παραπέμπει απλά, μα ηρωικά, σε μια λογική των αντιθέτων. Αν εγώ μπορώ να εκπλήσω με που η εθελειοδουλή είναι ένα μετάβλητη σταθερά όλων των κοινωνιών, τη δική μου αλλά και εκείνων που μου εξωστερούν τα βιβλία, με εξαίρεση ίσω ρητορική τη ρωμαϊκή αρχαιρότητα, είναι σίγουρα γιατί φαντάζομαι το αντίθετο μια τέτοια κοινωνία. Γιατί φαντάζομαι τη λογική πιθανότητα μια κοινωνία που θα αγνοούσε την εθελοδουλεία. Εκείνο που αποκαλύπτει, ληστρώντα έξω από την ιστορία, είναι ακριβώ ότι η κοινωνία όπου ο λαό οφείλει να υπηρετεί την τυραννία είναι ιστορική. Δεν είναι αιώνια και δεν υπήρχε πάντοτε. Έχει μια ημερομηνία γέννηση, και κάτι πρέπει αναγκαστικά να συνέβη για να πέσουν οι άνθρωποι από την ελευθερία στη δουλεία. Τι λέει ο Λαμποϊσή, πιο διορατικό από οποιονδήποτε άλλο, βεβαιώνει χωρί δισταγμό ότι δεν υπήρχε αναγκαιότητα σε αυτό το πέρασμα από την ελευθερία στη δουλεία. Βεβαιώνει ω στοιχεία. Και τι κουραστικό είναι από τότε να σκεφτόμαστε την αδιανόητη δυστυχία, τη διέρεση τη κοινωνία ανάμεσα σε εκείνου που διατάζουν και σε εκείνου που υπακούουν. Αυτό που υποδηλώνεται εδώ είναι ακριβώ εκείνη η ιστορική στιγμή τη γέννηση τη ιστορία, αυτή η μοιραία ρήξη που με τίποτα δεν όφιλε να εμφανιστεί, αυτό το παράλογο γεγονό που εμεί οι μοντέρνοι θα αποκαλέσουμε παρομοιω γέννηση του κράτου. Σε αυτή της κοινωνίας, την πτώση τη κοινωνία στην εθελούσια υποταγή σχεδόν των πάντων σε έναν μόνο, ο λαμποϊσί διακρίνει το απεχθέ σημάδι τη παρακμή πιθανώ μια αναστρέψιμη. Ο νέο άνθρωπο, προϊόν τη ακατανόητη δυστυχία, αυτό ο άνθρωπο δεν είναι πια άνθρωπο, μα ούτε και ζώο, αφού τα ίδια τα ζώα δεν μπορούν να συνηθίσουν τον έλεγχο χωρί να διαμαρτύρονται. Αυτή η ύπαρξη που είναι δύσκολο να κατανομαστεί είναι αποφυσικοποιημένη. Χάνοντα την ελευθερία, ο άνθρωπο χάνει την ανθρωπινότητά του. Είσαι άνθρωπο όταν είσαι ελεύθερο. Ο άνθρωπο είναι μια ύπαρξη συνειφασμένη με την ελευθερία. Εκείνη η δυστυχία πράγματι έχει καταφέρει να φτάσει στον άνθρωπο να απαρνηθεί την ύπαρξή του και να τον κάνει να επιθυμεί τη διαιώνιση αυτή τη απάρνηση. Από αυτή τη διέρηση ανάμεσα στην κοινωνία τη ελευθερία και στην κοινωνία τη δουλεία προκύπτει ότι κάθε διαιρεμένη κοινωνία είναι μια κοινωνία τη δουλεία. Αυτό σημαίνει ότι ο Λαμποεσί δεν θεωρεί πω υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση στο εσωτερικό του συνόλου που θεσμοθετείται από τι διαιρεμένε κοινωνίε. Δεν υπάρχει κάποιο καλό πρίγκιπα που να μπορεί να αντιπαρατεθεί με το μοχθηρό τύρανο. Ο Λαμποεσί ασχολείται ελάχιστα με τη χαρακτηρολογία. Τι ενδιαφέρει στην πραγματικότητα αν ο πρίγκιπα είναι εκφίσω αξιαγάπητο ή άσπλαγνο. Δεν είναι πάντα το πρίγκιπα στον οποίο υπηρετεί ο λαό. Ο Λαμποεσί διεξάγει την έρευνά του όχι σαν ψυχολόγο, αλλά σαν μηχανικό. Ενδιαφέρεται για τη λειτουργία των κοινωνικών μηχανών. Έτσι, δεν υπάρχει ένα προοδευτικό γλίστριμα από την ελευθερία στη δουλεία, αλλά εκτενώδη δυστυχία που βυθίζει την ελευθερία του πριν στην υποδήλωση του μετά. Και τι θέλει να πει: Πω κάθε σχέση εξουσία είναι καταπιεστική, πω κάθε κοινωνία διαιρεμένη έχει απεικιστεί από ένα απόλυτο κακό και συνεπώ ω ενάντια στη φύση είναι η άρνηση τη ελευθερία. Διαγιγνώσκοντα τη φύση του κακού που προκαλεί γάγκρενα σε κάθε διαιρεμένο κοινωνικό σώμα, ο λαμποϊσί μακράν από το να διατυπώνει το συμπέρασμα μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ κοινωνιών δίχω διαίρεση και κοινωνιών με διαίρεση εκφράζει μια απλή λογική αντίφαση. Η πραγματεία του παραπέμπει στον υπονοούμενο αλλά θεμελιώδη ισχυρισμό ότι η διαίρεση δεν είναι μια οντολογική δομή τη κοινωνία και άρα, πριν από τη δυστυχή εμφάνιση τη κοινωνική διαίρεση, αναπτύσσεται κατά ανάγκη σε συμφωνία με τη φύση του ανθρώπου μια κοινωνία δίχω καταπίεση και δίχω υποδούλωση. Σε αντίθεση με τον Ζάζαν Κρουσό, ο Λαμποεσί δεν λέει ότι μια τέτοια κοινωνία δεν θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Ακόμη και αν οι άνθρωποι έχουν χάσει τη μνήμη, ακόμη και αν αυτό, ο Λαμποεσί, δεν έχει καμία αυταπάτη για την ενδεχόμενη επιστροφή τη, εκείνο που ξέρει είναι ότι πριν τη δυστυχία, αυτό ήταν ο τρόπο ύπαρξη τη κοινωνία. Προνομιούχο αντικείμενο, αν όχι αποκλειστικό τη εθνολογία, οι κοινωνίε χωρί κράτο. Η απουσία του κράτου, εσωτερικό κριτήριο τη ανθρωπολογία από το οποίο καθορίζεται η ύπαρξη των πρωτόγονων κοινωνιών, συνεπάγεται το αδιαίρετο αυτή τη ύπαρξη. Και αυτό όχι με την έννοια ότι η διαίρεση τη κοινωνία θα προπήρχε τη κρατική θέσμηση, αλλά ακριβώ με την έννοια ότι είναι το ίδιο το κράτο που εισάγει τη διαίρεση, ότι είναι ο κινητήριο μοχλό και το θεμέλιο. Κατά τρόπο λιγάκι ακατάλληλο μπορούμε να πούμε ότι οι πρωτόγονε κοινωνίε είναι εξισωτικέ. Αυτού λεχθέντο προκύπτει η αρχή σύμφωνα με την οποία οι σχέσει ανάμεσα στου ανθρώπου είναι σχέσει ανάμεσα σε ίσου. Αυτέ οι κοινωνίε είναι εξισωτικέ γιατί αγνοούν την ανισότητα. Ένα άνθρωπο δεν αξίζει περισσότερο ή λιγότερο από έναν άλλον, κανεί δεν είναι κάτοχο τη εξουσία. Οι πρωτόγονε κοινωνίε αγνοούν την ανισότητα, εκείνη την ανισότητα που χωρίζει του ανθρώπου σε κατόχου τη εξουσία και υπόδουλου στην εξουσία, αυτή που διαιρεί το κοινωνικό σώμα σε κυρίαρχου και κυριαρχούμενου. Γι' αυτό η φιλαρχία δεν θα μπορούσε να είναι ένδειξη για μια διαίρεση τη φυλής: ο επικεφαλής δεν διατάζει, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο οποιοδήποτε άλλο μέρος της κοινότητας. Κατά αναλογίαν το κράτος δεν είναι παρά η επέκταση των σχέσεων εξουσίας, η πιο χαρακτηριστική τομή της ανισότητας ανάμεσα σε εκείνους που διατάζουν και σε εκείνους που υπακούν. Θα οριστεί ω πρωτόγονη κοινωνία κάθε κοινωνική μηχανή που λειτουργεί σύμφωνα με την απουσία των σχέσεων εξουσία. Θα ονομαστεί κατά συνέπεια κράτο κάθε κοινωνία στην οποία η λειτουργία του συνεπάγεται την άσκηση εξουσία, ακόμη και αν αυτή μπορεί να μοιάζει ελάχιστη. Αν από όλα τα όντα ο άνθρωπο είναι το μόνο πλάσμα που γεννήθηκε για έναν ελεύθερο, αν είναι εκφύσεω όν ταυτισμένο με την ελευθερία, λοιπόν η απώλεια τη ελευθερία πρέπει να επιδράσει στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπο αποφυσικοποιείται, αλλάζει φύση. Αναμφίβολα δεν διαθέτει μια αγγελική φύση. Η αποφυσικοποίηση δεν πραγματοποιείται προ τα πάνω αλλά προ τα κάτω. Είναι μια παλινδρόμηση. Αλλά τότε πρόκειται για μια πτώση στη ζωικότητα. Με τίποτα. Γιατί παρατηρείται ότι τα ζώα δεν υποδουλώνονται στα αφεντικά του παρά μόνο λόγω του φόβου που αυτά του εμπνέουν. Ούτε άγγελο ούτε κτήνο. Τίποτα από αυτά. Απλά ο άνθρωπο αποφυσικοποιημένο. Κυριολεκτικά το ακατανόμαστο. Εξού η αναγκαιότητα μια νέα ιδέα για τον άνθρωπο. Μια νέα ανθρωπολογία. Ο Λαμποϊσί είναι στην πραγματικότητα ο αγνοημένο θεμελιωτή τη ανθρωπολογία του σύγχρονου ανθρώπου, του ανθρώπου των διαιρεμένων κοινωνιών. Αυτό προκαταλαμβάνει πάνω από τρει αιώνε πριν την προσπάθεια ενό Νίτσε, πριν ακόμα και από τον έναν Μάρξ, να σκεφτεί πάνω στην παρακμή και την αποξένωση. Ο αποφυσικοποιημένο άνθρωπο ζει στην παρακμή γιατί έχει χάσει την ελευθερία. Ζει στην αποξένωση γιατί πρέπει να υπακούει. Υπάρχει στην πραγματικότητα ένα τρίτο ερώτημα που ο συγγραφέα τη πραγματεία δεν μπόρεσε να θέσει, αλλά που η σύγχρονη ανθρωπολογία διατυπώνει. Τι θέτουν σε λειτουργία οι πρωτόγονες κοινωνίε προκειμένου να εμποδίσουν την ανισότητα, τη διαίρεση τις σχέσεις εξουσίας. Πώ καταφέρνουν να εξορκίσουν τη δυστυχία. Τι κάνουν ώστε αυτή να μην ξεκινήσει. Γιατί, και το επαναλαμβάνουμε, αν οι πρωτόγονες κοινωνίε είναι κοινωνίε χωρί κράτο, αυτό δεν οφείλεται καθόλου στην εύθυνα ικανότητά του να ενηλικιωθούν, κάτι που θα έφερνε και την παρουσία του κράτου, αλλά αντιθέτω οφείλεται στο ότι αρνούνται αυτόν τον θεσμό. Αυτέ αγνοούν το κράτο επειδή δεν το θέλουν. Η φυλή διατηρεί διαφορετικέ φυλαρχίε και εξουσία, γιατί δεν θέλουν ο αρχηγό να γίνει ο αποκλειστικό νομέα. Αρνούνται ο αρχηγό να είναι ο αρχηγό. Κοινωνίε τη άρνηση, τη υποταγή. Αυτέ είναι οι πρωτόγονε κοινωνίε. Και απέχουμε εδώ από κάθε αναφορά στην ψυχολογία. Η άρνηση των σχέσεων εξουσία, η άρνηση τη υποταγή δεν είναι με κανέναν τρόπο, όπω πίστευαν οι ιεραπόστολοι και οι ταξιδιώτε, μια διαφορά χαρακτήρα των αγρίων, αλλά το αποτέλεσμα σε ατομικό επίπεδο τη λειτουργία των κοινωνικών μηχανών, η κατάληξη μια πράξη και μια συλλογική απόφαση. Οι πρωτόγονε κοινωνίε αρνούνται τη σχέση εξουσία, εμποδίζοντα την πραγματοποίηση τη επιθυμία υποταγή. Εμεί λέμε ότι οι πρωτόγονε κοινωνίε, όντα κοινωνίε χωρί διαιρέσει, αρνούνται στην επιθυμία εξουσία και στην επιθυμία υποταγή κάθε δυνατότητα πραγματοποίηση. Κοινωνικέ μηχανέ θρεμμένε από τη θέληση προφύλαξη τη αδιαίρετη ύπαρξή του, οι πρωτόγονε κοινωνίε θεσμίζονται ω τόποι καταπίεση τη κακή επιθυμία. Δεν τι αφήνουν καμία πιθανότητα. Οι άγριοι δεν τη θέλουν. Αυτή την επιθυμία την κρίνουν κακή, επειδή αφήνοντά την να πραγματοποιηθεί, θα οδηγούσε μόνο σε ένα πλήγμα. Αυτό που εισάγει σαν κοινωνική καινοτομία την αποδοχή τη διαίρεση ανάμεσα σε κυρίαρχου και κυριαρχούμενου. Την αναγνώριση τη ανισότητα μεταξύ των κατόχων τη εξουσία και των υποταγμένων στην εξουσία. Θεωρείτε σωστό έτσι πω δεν χρειάζεται να έχουμε την εμπειρία του κράτου για να το αρνηθούμε, να γνωρίζουμε τη δυστυχία για να την αποχωριστούμε, να έχουμε χάσει την ελευθερία για να τη διεκδικήσουμε στα παιδιά τη η φιλίδια κηρύττει: όλοι εσεί είστε ίσοι, κανεί ανάμεσά σα δεν αξίζει περισσότερο από του άλλου, κανεί λιγότερο από του άλλου, η ανισότητα απαγορεύεται γιατί είναι λάθο, δεν είναι καλή. Και αν παρελπίδα ένα από του ίσου που συνθέτουν την κοινωνία σκεφτόταν πω θα ήθελε να πραγματοποιήσει την επιθυμία του για εξουσία, για εξουσία επί του κοινωνικού σώματο, σε αυτό το κεφάλι το γεμάτο πόθο να διατάζει, η φιλή μακράν από το να υπακούσει, θα το απαντούσε. Εσύ, ένα από του ίσου που είμαστε όλοι εμεί, εσύ που δεν αξίζει περισσότερο από του άλλου, θέλει να καταστρέψει την αδιάρρητη ύπαρξη τη κοινωνία, ισχυριζόμενο ότι είσαι ανώτερο από του υπόλοιπου. Εσύ τώρα πια μετρά λιγότερο από του άλλου. Αποτέλεσμα εθνογραφικά πραγματικό αυτή τη φανταστική συζήτηση, όταν ένα αρχηγό θέλει να κάνει τον αρχηγό, αυτό αποκλείεται από την κοινωνία εγκαταλείποντά την. Αν επιμένει, μπορεί να φωνευθεί. Ολοκληρωτικό αποκλεισμό. Ριζική συνωμοσία. Το εγχείρημα του Λαμποεσί ξεφεύγει από κάθε απόπειρα να εγκλωβιστεί στην εποχή του, δεν είναι μια σκέψη του καιρού του. Αναπτύσσεται ακριβώ ενάντια σε οτιδήποτε εμφανίζεται να μοιάζει με οικία σκέψη, που παρουσιάζεται σαν φυσικά αποδεδειγμένη. Σκέψη μονήρη, επομένω, εκείνη τη πραγματεία. Σκέψη ακριβή που δεν συντηρείται παρά από την ίδια τη την κίνηση από την ίδια τη τη λογική. Αν ο άνθρωπο έχει γεννηθεί για να είναι ελεύθερο, σημαίνει ότι ο πρώτο τρόπο ύπαρξη τη ανθρώπινη κοινωνία οφείλει κατά ανάγκη να είναι αυτό τη μη διαίρεση, τη μη ανισότητα. Αλλά πώ γίνεται αυτό ο νέο που διαδροτήθηκε με τέτοια σοβαρότητα πάνω στην εθελοδουλία, που ονειρεύτηκε την κοινωνία πριν τη δυστυχία, να μην έχει τι εικόνε τι οποίε ήδη από πολλά χρόνια οι θαλασσοπόροι έδιναν για αυτού του νέου λαού. Αμερικανοί άγριοι που ζούσαν δίχω πίστη, δίχω βασιλιά, δίχω νόμο, αυτοί οι λαοί για του οποίου ο άνθρωπο δεν χρειάζεται νόμο, αυτοκράτορα και για του οποίου ο καθένα είναι κύριο του εαυτού του. Σε μια κοινωνία διαιρεμένη σύμφωνα με τον κάθετο άξονα τη εξουσία ανάμεσα σε κυρίαρχου και κυριαρχούμενου, οι σχέσει που ενοποιούν του ανθρώπου δεν μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα, εν ελευθερία. Ο πρίγκιπα, ο δεσπότη ή ο τύρανο, εκείνο που ασκεί την εξουσία, το μόνο που επιθυμεί είναι η ομόφωνη υπακοή των υπηκόων του.